Δεν με πειράζει. Όταν έχεις εισπράξει μια απόσταση, δεν σε πειράζει που σε χαιρετάει και έτσι την τελευταία μέρα, αφού δεν ήμασταν κοντά. Δεν μ' άφηνε να πάω κοντά. Μετά η χθεσινή. Και όμως... δεν μ' άφηνε όχι απλά να πάω κοντά. Με κράταξε απόσταση με χαρακτηρισμό στο μυαλό της, το οποίο δεν μου ταιριάζει. Θεώρησε ότι μετάνιωσε και ότι η προχθεσινή της αγκαλιά και κάποιες φωτογραφίες που βγάλατε μαζί είναι απόδειξη το ότι έχει αλλάξει γνώμη ή ότι ενδεχομένως έχει αναγνωρίσει ότι έκανε λάθος. Κοίτα, εγώ δεν έχω εικόνα το ότι έχει υποθεί από τον καθένα. Και το ότι σε έπραξα μια αγκαλιά, η αγκαλιά μπορεί να είναι για χίλιους λόγους, έτσι. Από εκεί και πέρα δεν μ' αρέσει να είμαι προκατηλημένος αρνητικά και να πω ότι είναι απλά για να τέλος πάντων κάτι άλλο. Μπορεί να έχει μετανιώσει, μπορεί να... όλοι μας περάσαμε δύσκολα. Και μπορεί να της βγήκε ένας κακός εαυτός. Μπορεί και αυτή να επηρεάστηκε, μπορεί όμως να είναι και αυτή. Η κοπέλα η οποία κρίνει έτσι τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να το μάθω μέσα από μια αγκαλιά ή μέσα από κάτι το οποίο θα έχει πει κάποτε, αν δεν υπάρχει τριβή, και να μου εκδηλώσει το ότι μπορεί να θέλει στην σχέση μας. Σίγουρα θα τους δω σήμερα και θα χαρώ πάρα πολύ. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θέλει το κακό του άλλου. Και πραγματικά λυπάμαι όταν ακούω ότι βγήκαν έξω και είχαν πόλεμο, του κάψαν το αυτοκίνητο κτλ. Απ' την άλλη όμως δεν μπορώ να φέρω και αυτόν τον άνθρωπο κοντά. Με το ζόρι. Είτε με το ζόρι, είτε να τον φέρω επειδή οι ανθρώπινες σχέσεις τεστάρονται, όπως είπαμε. Και δείχνεις κάποια διαπιστευτήρια, είτε μέσα από πράξεις, είτε από λεγόμενα. Όταν κάτι επαναλαμβάνεται, εγώ προσωπικά αποστασιοποιούμε και δεν με ενδιαφέρει να αλλάξω. Αποδείξεις ότι δεν είσαι. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Και κάποια στιγμή που έφτασα στα όρια μου, πραγματικά. Όχι, ήθελα. Καταρχήν δεν ήθελα να φύγω, σου είπα. Ήταν, ο λόγος που ήθελα να φύγω ήταν τα επαγγελματικά. Mm-hmm. Δεν θα έφευγα για κανένα χανταμπάκι και για, κανέναν, για καμία πείνα. Mm-hmm. Έτσι. Απλά λέω stop, αφού λέω σας δείχνω και δεν καταλαβαίνετε. Είχα πει ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Τους είχα μαζέψει όλους. Άνθρωποι που δεν μιλούσαμε και μέναμε στο ίδιο σπίτι. Και τους είπα ότι. Βγαίνει όπως τους είχα πει, ότι εμένα οι άνθρωποι. Μάλλον εγώ είμαι αυτός. Εφόσον δεν το καταλαβαίνετε και σας το δείχνω και σας το ξαναδείχνω και εσείς μου λέτε άλλα, εντάξει, τέλος. Με ποιους δεν μιλούσες? Εμένα καθώς. Οι άνθρωποι που έχουν σημασία τα λεγόμενά τους και η άποψή τους και που με ξέρουν πραγματικά αν ισχύει ή όχι, είναι σε σκιάθο ή είναι αυτοί που με ξέρουν χρόνια. Δεν θα σχηματίσω γνώμη για τον εαυτό μου από εσάς. Ή θα αποδεχτώ σ' όν και καλά αυτό που θέλετε εσείς. Αυτό λίγο ξεκαθάρισε τη θέση μου και εκεί αποστασιοποιήθηκα πιο πολύ από ποτέ. Με ποιους δεν μιλούσες καθόλου και από ποιους αποκόπηκες τελείως μέσα στο παιχνίδι? Θα σου πω ποιους είχα περισσότερο κοντά. Είχα το Χρανιώτη, είχα το Σπαλιάρα, mm-hmm. και τον Μπο και την Ευρυδίκη, αλλά στους βάζω στη σειρά. Δηλαδή ο Χρανιώτης ήταν πιο κοντά μου, με μικρή διαφορά ο Σπαλιάρας και μετά ο Μπο και η Ευρυδίκη. Οι άλλοι ήταν σαν να μην... Σε είδαμε, σαν να μην τι? Σαν να μην ήμασταν. Σαν να μην υπάρχουν, δηλαδή. Ναι, αλλά εγώ επειδή έχω το δικό μου Θεό και το δικό μου πιστεύω και πραγματικά δεν μου το αλλάζει κανένας και δεν με ενδιαφέρει και τι κάνουν αυτοί. Εγώ ποιος είμαι απέναντί τους. Έπρεπε να περάσω και να πετύχω το στόχο της νίκης ενός αγωνίσματος για να πάρουμε το έπαθλο. Άρα είσαι προσιλωμένος, έτσι. Στο στόχο σου. Και με πολύ πίστη. Δεν, κοίτα. Δεν είναι εύκολο. Σίγουρα. Δηλαδή το ένα χέρι να. Θέλει να σου να κάνει πράγματα και το άλλο. Ναι. Δεν γίνεται. Έγινε όμως. Τα κομποσκήνια που έχεις από πού είναι? Στα έχει δώσει είναι κάποιο... από το Άγιο Όρος και από την Ρόδο. Από την...